Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο λίγο χρόνο που έχω να τοποθετηθώ επί του προϋπολογισμού και επειδή όλα τα νούμερα έχουν ακουστεί, όλοι οι αριθμοί έχουν τεθεί υπόψη μας σε όλους και στον ελληνικό λαό και στη Βουλή, όλα τα νούμερα όλων των αριθμών σε όλες τις εκδοχές και με όλες τις οπτικές που μπορεί κάποιος να δει νούμερα. Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε αριθμούς, σε ποσοστά, σε νούμερα, σε μειώσεις, σε αυξήσεις και σε μέτρα. Θα ήθελα, στο λίγο χρόνο που είχα, να προλάβαινα να διαβάσω την τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού ένα χρόνο πριν του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν 25 με 30 λεπτά κάπου εκεί. Δεν είχα το χρόνο. Ούτε περίληψη δεν μπορούσα να κάνω για να βρω και να παραθέσω εδώ μερικά σημεία της τοποθέτησης του νυν αριστερού πρωθυπουργού της κυβέρνησης Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπήρχε ούτε για την περίληψη χρόνος για να παραθέσω την τοποθέτηση και τα επιχειρήματα του νυν πρωθυπουργού ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον περσινό προϋπολογισμό. Είναι ο 8ος προϋπολογισμός που παίρνω το λόγο να μιλήσω από τον προϋπολογισμό του 2008, τέλος του 7. Με μονότονο τρόπο έλεγα κάθε φορά σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Παπανδρέου, στην κυβέρνηση Καραμαλή, στην κυβέρνηση Παπαδήμου και στην αριστερή κυβέρνηση, τη σημερινή, την αριστεροδεξιά, ότι ο προϋπολογισμός αυτός και η συζήτηση που γίνεται επί ενός προϋπολογισμού που θα αποτύχει. Που δεν πρόκειται να πετύχει τους στόχους, τα νούμερα θα πέσουν έξω, όλα θα πέσουν έξω. Και ξέρετε, έχουμε γευτεί όλα τα μανιτάρια των παραμυθιών σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη Βουλή. Σε πολλές εκδοχές. Μανιτάρια σκούρα, πράσινα, λαμπερά, κόκκινα μανιτάρια με άσπρες βούλες των παραμυθιών. Έχουμε ακούσει όλα τα παραμύθια ως ελληνικός λαός σοφός. Έχουμε φάει όλα τα μανιτάρια και όλα τα παραμύθια. Δυσκολευόμαστε μετά να παραδεχτούμε ότι τη φάγαμε την παραμύθα, ότι την ήπιαμε δηλαδή, και ότι την πατήσαμε. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Πολλοί ακόμα δεν έχουν παραδεχτεί παραμύθια που φάγανε πριν από 40 χρόνια. Και δεν θέλω να επεκταθώ, επειδή η μεταπολίτευση είναι ένα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, αλλά και πολύ γρήγορο στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Θέλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία με τα παραμύθια και τα μανιτάρια συνεχίζεται, ενώ θα έπρεπε να έχει σταματήσει. Θέλω να σας πω ότι σε κάθε συζήτηση για τον προϋπολογισμό ήμασταν εδώ από τους 300 βουλευτές, 220, 250, στριμωχνόμασταν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση και από όλα τα κόμματα, είτε ήταν 5, είτε 7, είτε 8, στριμωχνόμασταν, όχι 8 δεν ήταν άλλη φορά, μόνο τώρα, στριμωχνόμασταν ποιος θα πρωτομιλήσει και έφτανε το Σάββατο το βράδυ που ψηφίζαμε και δεν είχαν μιλήσει 50-60 άνθρωποι. Και σήμερα το Προεδρείο έψαχνε να βρει κυβερνητικούς βουλευτές να μιλήσουν επί του προϋπολογισμού. Και δεν βρίσκαμε. Πριν από 2 ώρες ήταν εδώ 4 άτομα από τον ΣΥΡΙΖΑ. 4, μετρημένα 4. Από την αντιπολίτευση δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα κόμματα. Εγώ λέω για την κυβέρνηση, για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. 35, 40, 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αποσυρθεί εκ του καταλόγου και δεν θα τοποθετηθούν, διότι δεν έχεις να πεις για νενέκους, για γερμανοτσολιάδες, για μερκελιστές, να καλέσεις το λαό να βγει στις πλατείες αναπτύσσοντας ένα θερμοκήπιο μίσους για τα πουλημένα τομάρια που καταστρέφουν τη χώρα. Δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα, οπότε τι να πεις τώρα και πώς να το μασίσεις. Άλλοι ψηφίζουν κλαίγοντας, άλλοι ψηφίζουν και μετά λένε δεν έπρεπε να το ψηφίσω, αλλά τι να κάνω. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα? Θα ήθελα, ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω, θα ήθελα να είμαι λίγο, να κοιτάξω 2-3 χρόνια μετά, να δω πώς θα είμαστε μετά από 2-3 χρόνια.
Θα είμαστε πολύ χειρότερα από τώρα, θα είμαστε μια κατεστραμμένη χώρα, αν δεν αποφασίσουμε σύντροφοι και φίλοι, πατριώτες, δημοκράτες και όλες οι παρατάξεις, ξαναλέω, εκτός από αυτήν την παράταξη που δεν θέλει και εκτός από την παράταξη που δεν πρέπει. Εάν δεν αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό για 3 χρόνια, για 2, για 4 θα ήταν καλύτερα, ότι αυτή η χώρα για να γίνει μια κανονική χώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό, θεσμικές αλλαγές, πολιτικό σύστημα, εκλογικό νόμο, φορολογικό, ασφαλιστικό, με δίκαιο τρόπο, θα μπορούσα να σας περιγράψω τρόπους που αυτό γίνεται δίκαιο. Θα μπορούσα να σας πω ότι τις λίστες Λαγκάρντ που τις κουνάγαμε εδώ πέρα και λέγαμε μας τα κρύβετε αυτά και δεν παίρνετε τους λίστες της Λαγκάρντ, πόσα πήρατε, τι έγινε, πού είναι ο κύριος Νικολούδης, πού είναι άλλοι... Άλλα center for αυτών των κυβερνήσεων της αριστεράς. Πού είναι να μας πούνε τι έγινε με τις λίστες Λίχτενστάιν, με τις λίστες τη Λαγκάρντ, τι έγινε με, με το λαθρεμπόριο καυσίμων, ε? Τι έγινε με το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνών, το εμπορίου, το παραεμπόριο, όλα, τι γίνανε όλα αυτά τα σχέδια. Ξέρετε, ο κύριος Σιμορέλης από τα Τρίκαλα μας είπε ότι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο έπρεπε να το επινοήσουμε, να το εφεύρουμε. Πάρα πολύ σωστή κουβέντα. Εμείς το λέμε αυτό από το 9, από το 10. Ότι αυτή η χώρα έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημόνιο, όχι ένα μνημόνιο καταστροφής, περικοπών και υπερφορολόγησης, ένα μνημόνιο για να γίνει δίκαιη η διακυβέρνηση της χώρας σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Γιατί η Ευρώπη είναι το ασφαλέστερο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό σύστημα και θα έπρεπε να προχωράει προς την ολοκλήρωσή της και όχι να έχει διασπαστικές φωνές και τάσεις που διάφορα αριστερο... σε εισαγωγικά αριστερά και δεξιά και ακροδεξιά κόμματα κουνάνε τις σημαίες των εθνικισμών και της διάλυσης της Ευρώπης και μερικοί λένε ότι η Ευρώπη είναι των μονοπωλίων και των συμφερόντων, ενώ κάθε χώρα χωριστά τι είναι, δεν είναι των μονοπωλίων και των συμφερόντων. Πρέπει να τελειώσουμε με τα παραμυθάκια. Ακούσαμε την κοκκινοσκουφίτσα, τη σταχτομπούτα, το λίγο για τα 7 κατσικάκια, το Γιαννάκι και τη φασολιά. Όλα τα παραμύθια, τους δράκους, όλους τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, τους νενέκους, τους γερμανοτσολιάδες, τα πουλημένα τομάρια, τους οποίους τώρα τους καλούμε σε μια συνενετική διαδικασία και επειδή έρχονται και λένε ότι αυτό δεν είναι συνένεση και είναι παγίδα, βγαίνουμε την άλλη μέρα και λέμε ότι είναι κάτι βρωμόσκυλα τα οποία ουρλιάζουν. Ενώ το καραβάνι προχωράει. Με τις γαμήλες, με όλες τις καμπούρες. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι με όλο το θάρρος, έτσι μπορώ να τελειώσω, έτσι. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τα παραμύθια και για τα μανιτάρια. Όλα τα μανιτάρια τρώγονται. Αν και μερικά μόνο μία φορά.